Το λόγο έχει τώρα έφυγος βουλευτής Αγγελόπουλος Χρήστος από τον νομό Ηλίας, ήταν μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, βιώνοντας μια αβέβαιη και ανήσυχη εποχή, όπου η εξαθλίωση των ηθικών αξιών και του μέτρου κάνουν έντονη την παρουσία τους, η δύναμη της οικογενειακής θαλπορής, αλλά και η προστασία των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, αποτελούν τη μόνια σπίδα ενάντια σε αυτή τη διάβρωση. Ο θεσμός της οικογένειας όμως, αυτή την περίοδο, υποβάλλεται σε μια δύσκολη δοκιμασία. Το χάσμα μεταξύ γονέων και παιδιών είναι γεγονός. Καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την αλωτρίωση είναι η σύγχρονη ρυθμή ζωής και η προσπάθεια των γονέων για παροχή όλων των ελληνικών αγαθών στα παιδιά τους. Τι συμβαίνει όμως με τον ψυχισμό και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών? Αποτελεί επιτακτική ανάγκη από την πολιτεία η λήψη μέτρων ώστε να εκλείψει αυτό το φαινόμενο της ασυνεννοησίας και απομάκρυνσης του γονέα από το παιδί. Τέτοια μέτρα είναι η τοποθέτηση καταρτισμένων ατόμων στα σχολεία για την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους νέους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα για τον ίδιο λόγο. Το πρόβλημα της αποξένωσης δεν είναι το μόνο που πλήττει το θεσμό της οικογένειας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Ακόμα και σήμερα στη χώρα μας παρατηρούνται αρκετά φαινόμενα κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων μέσα και έξω από το πλαίσιο της οικογένειας. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλά για ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η χώρα μας. Για την καταπολέμηση και εξαφάνιση αυτού του φαινομένου, καθίσταται αναγκαία επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε αυτούς που υποπέφτουν σε τέτοιες αποτρόπες πρακτικές. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής του συνηγόρου του παιδιού, η οποία προστατεύει κάθε κακοποιημένο παιδί. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα επέλθει εξασθένιση του φαινομένου και προσθέτως, τα θύματα της κακοποίησης θα βρίσκουν ψυχολογική υποστήριξη. Ένα από τα πιο δυνηρά αγκάθια της σημερινής εποχής είναι η εξάρτηση των νέων από τις ναρκωτικές ουσίες. Απομονωμένοι από το οικογενειακό τους περιβάλλον, απογοητευμένοι από τη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οι νέοι αναζητούν τη λύση στις ναρκωτικές ουσίες. Βρισκόμενοι υπό την επίρρεια αυτών των ουσιών, ξεχνούν τα προβλήματα, τις έννοιες και τα άγχη τους, ζώντας για λίγο σε μια ουτοπία. Με την πάροδο του χρόνου όμως, αυτή η ουτοπία εξελίσσεται σε φιάλτη, καθώς η εξάρτηση από αυτές τις ουσίες είναι αναπόφευκτη και η ολική κατάρρευση δεν είναι μακριά. Ο ρόλος της πολιτείας σε αυτή την περίπτωση είναι να αποτρέψει τους νέους από το να κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών, καταπολεμώντας το πρόβλημα στη ρίζα του, η οποία δεν είναι άλλη από το πρόβλημα των νέων με την οικογένεια. Η λύση των προβλημάτων αυτών είναι απτή, επιτακτική και εφαρμόσιμη, αρκεί να υπάρξει από την πλευρά της πολιτείας συστηματική προσέγγιση όλων των προβλημάτων και όχι πρόχειρη και γρήγορη ανασχόληση, απλά. Είναι κρίμα στη χώρα στην οποία ανέτειλαν το δημοκρατικό πολίτευμα, ο σεβασμός στον άνθρωπο, υψηλές αξίες και ιδανικά, τώρα να παραγωνίζεται και να θέτονται σε δεύτερη μοίρα. Οφείλουμε όλοι λοιπόν να διασφαλίσουμε αυτές τις αξίες, δίνοντας εξέχουσα θέση στην οικογένεια και να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό μέλλον για τη δική μας αλλά και για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα έφυγος βουλευτής Αγγελόπουλος Χρήστος από τον νομό Ηλίας, ήταν μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, βιώνοντας μια αβέβαιη και ανήσυχη εποχή, όπου η εξαθλίωση των ηθικών αξιών και του μέτρου κάνουν έντονη την παρουσία τους, η δύναμη της οικογενειακής θαλπορής αλλά και η προστασία των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων αποτελούν τη μόνια σπίδα ενάντια σε αυτή τη διάβρωση. Ο θεσμός της οικογένειας όμως, αυτή την περίοδο, υποβάλλεται σε μια δύσκολη δοκιμασία. Το χάσμα μεταξύ γονέων και παιδιών είναι γεγονός. Καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την αλωτρίωση είναι η σύγχρονη ρυθμή ζωής και η προσπάθεια των γονέων για παροχή όλων των ελληνικών αγαθών στα παιδιά τους. Τι συμβαίνει όμως με τον ψυχισμό και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών? Αποτελεί επιτακτική ανάγκη από την πολιτεία η λήψη μέτρων ώστε να εκλείψει αυτό το φαινόμενο της ασυνεννοησίας και απομάκρυνσης του γονέα από το παιδί.
Τέτοια μέτρα είναι η τοποθέτηση καταρτισμένων ατόμων στα σχολεία για την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους νέους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα για τον ίδιο λόγο. Το πρόβλημα της αποξένωσης δεν είναι το μόνο που πλήττει το θεσμό της οικογένειας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Ακόμα και σήμερα στη χώρα μας παρατηρούνται αρκετά φαινόμενα κακοποίησης και εκμετάλλευση ανηλίκων μέσα και έξω από το πλαίσιο της οικογένειας. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλά για ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η χώρα μας. Για την καταπολέμηση και εξαφάνιση αυτού του φαινομένου, καθίσταται αναγκαία επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε αυτούς που υποπέφτουν σε τέτοιες αποτρόπες πρακτικές. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής του συνηγόρου του παιδιού, η οποία προστατεύει κάθε κακοποιημένο παιδί. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα επέλθει εξασθένιση του φαινομένου και προσθέτως τα θύματα της κακοποίησης θα βρίσκουν ψυχολογική υποστήριξη. Ένα από τα πιο δυνηρά αγκάθια της σημερινής εποχής είναι η εξάρτηση των νέων από τις ναρκωτικές ουσίες. Απομονωμένοι από το οικογενειακό τους περιβάλλον, απογοητευμένοι από τη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οι νέοι αναζητούν τη λύση στις ναρκωτικές ουσίες. Βρισκόμενοι υπό την επίρρεια αυτών των ουσιών, ξεχνούν τα προβλήματα, τις έννοιες και τα άγχη τους, ζώντας για λίγο σε μια ουτοπία. Με την πάροδο του χρόνου όμως, αυτή η ουτοπία εξελίσσεται σε φιάλτη, καθώς η εξάρτηση από αυτές τις ουσίες είναι αναπόφευκτη και η ολική κατάρρευση δεν είναι μακριά. Ο ρόλος της πολιτείας σε αυτή την περίπτωση είναι να αποτρέψει τους νέους από το να κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών, καταπολεμώντας το πρόβλημα στη ρίζα του, η οποία δεν είναι άλλη από το πρόβλημα των νέων με την οικογένεια. Η λύση των προβλημάτων αυτών είναι απτή, επιτακτική και εφαρμόσιμη, αρκεί να υπάρξει από την πλευρά της πολιτείας συστηματική προσέγγιση όλων των προβλημάτων και όχι πρόχειρη και γρήγορη ανασχόληση, απλά. Είναι κρίμα στη χώρα στην οποία ανέτειλαν το δημοκρατικό πολίτευμα, ο σεβασμός στον άνθρωπο, υψηλές αξίες και ιδανικά, τώρα να παραγωνίζεται και να θέτονται σε δεύτερη μοίρα. Οφείλουμε όλοι, λοιπόν, να εσφαλίσουμε αυτές τις αξίες, δίνοντας εξέχουσα θέση στην οικογένεια και να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό μέλλον για τη δική μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ.